Λοιπόν, επιστροφή εδώ στην Κρήτη TV, εκπομπή Κρήτη σήμερα, τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Νομίζω ότι η αθλητική επικαιρότητα περιστρέφεται γύρω από το 24ο ECO All-Star Game, το οποίο θα διεξαχθεί εδώ στο Ηράκλειο, 7 με 9 Φεβρουαρίου. Σωστά, Μαρία Πετρούτσου? Ακριβώς έτσι, και βέβαια όλα τα βλέμματα είναι επικεντρωμένα στη δράση αγωνιστική και εξωαγωνιστική μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Και στα μηνύματα τα οποία θα προκύψουν μέσα από αυτή τη διοργάνωση, τα οποία και είναι πολύ σημαντικά. Πάρα πολλά και έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες και νομίζω ότι ο κόσμος τα λαμβάνει. Έχουμε λοιπόν μαζί μας δύο εκλεκτούς καλεσμένους, εκπροσώπους του μπάσκετ, βέβαια, που έχουν τιμήσει και συνεχίζουν να τιμούν τον αθλητικό χώρο. Δίπλα μου ακριβώς ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών, ο Ανδρέας Ογλυνιαδάκης. Καλώς ήρθες, Ανδρέα. Και βέβαια ο κύριος Νίκος Τούλης, πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ηρακλείου, βετεράνος προπονητής μπάσκετ και όχι μόνο, αξιόλογο μέλος της κοινωνίας γενικότερα του Ηρακλείου, της αθλητικής οικογένειας. Καλώς ήρθατε, κύριε Τούλη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Έκλεισες δύο εξαιρετικούς καλεσμένους. Νομίζω... δύο πολύ δυνατά ονόματα σήμερα, Μαρία. Έτσι, έτσι. Και έχουμε να πούμε πολλά ενδιαφέροντα. Βέβαια. Οπότε πάμε κατευθείαν. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε, Ανδρέα, από σένα, να μας πεις καταρχάς ποιο ήταν το έναυσμα της επιλογής του Ηρακλείου ως πόλη φιλοξενίας αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης. Προσπαθούμε σαν ψάκαλα και σαν εσάκι που έχουμε άψογη συνεργασία και συνδιοργανώνουμε στην ουσία το All-Star Game να κοιτάμε την επαρχία περισσότερο από τις μεγάλες πόλεις. Αυτό σημαίνει γιατί τα παιδιά εδώ δεν έχουν τη δυνατότητα συχνά να βλέπουν τα πρότυπά τους από κοντά. Σωστά. Και αυτό δημιουργεί έξτρα κίνητρο όταν συμβαίνει στα μικρά παιδιά κυρίως, ώστε να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Βλέπουν, πιάνουν τον αθλητή, βγάζουν φωτογραφίες μαζί του, παίρνουν αυτόγραφα, μια φανέλα, κάτι. Οπότε αυτό είναι μεγαλύτερο κίνητρο για ένα παιδί. Και το Ηράκλειο είναι μια πόλη, καταρχήν, που είναι για όλη την Κρήτη απευθύνεται το All-Star Game και μπορούν όλοι να έρθουν να το δουν εδώ. Μας έχει δείξει ότι μπορεί και διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία τουρνουά ομάδων από Ευρωλίγκα, τελικούς κυπέλων, όπως αυτό που περιμένουμε τώρα. Οπότε είναι μια ομάδα, είναι μια πόλη μάλλον, που είναι σαν ομάδα. Η περιφέρεια, ο Δήμος, συνεργάζονται όλοι μεταξύ τους ώστε να έχουμε ένα καλά αθλητικά γεγονότα. Και εμείς επιλέξαμε το Ηράκλειο γιατί σίγουρα είμαι και εγώ από τα Χανιά και προσπαθήσαμε να φέρουμε τη διοργάνωση στην Κρήτη. Γιατί αξίζει στην Κρήτη κάτι τέτοιο, αλλά κυρίως γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία γράφονται συνεχώς στις ακαδημίες των ομάδων του νησιού και θέλαμε να συνεχιστεί αυτό και να το διατηρήσουμε. Και πολλά ταλέντα. Και πολλά ταλέντα και είναι ο μόνος τρόπος, οι εικόνες από το πρότυπο που έχεις, από τον αθλητή. Σωστά. Που έχεις. Εγώ μεγάλωσα στα Χανιά και δεν είχα δει ποτέ έναν αθλητή πρώτης κατηγορίας μέχρι τα 16 μου. Οπότε θεωρώ φαντάσου ότι... να είχατε δει. Φαντάσου να είχα δει, ναι. Ίσως και να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά θα ήθελα τουλάχιστον τα παιδιά, σαν κριτικός που είναι στην Κρήτη, να έχουν τα πρότυπα κοντά τους. Πολύ ωραία. Κύριε Τούλη, φαντάζομαι ότι και εσείς ως άνθρωπος του μπάσκετ νιώθετε ικανοποίηση από το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα και σε σχέση με αυτό που είπε προηγούμενο ο Ανδρέας να φιλοξενούμε τέτοιες διοργανώσεις και να μπορούν τα παιδιά να έχουν τέτοιες σπουδαίες παραστάσεις. Κατά πρώτον, αυτό που έρχεται το διήμερο, το τριήμερο από αύριο μέχρι την Κυριακή το βράδυ είναι ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα του ελληνικού μπάσκετ. Και σαν άνθρωπος του νησιού, σαν άνθρωπος του σπορ στο νησί, θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου τον Ανδρέα που σαν πρόεδρος των Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών, τον ΕΣΑΚΕ, τον Ελληνικό Σύνδεσμο των Ομάδων και το χορηγό όπως είναι η ΕΚΟ που για άλλη μια φορά, για δεύτερη φορά, μέσα στη δεκαετία έρχεται αυτό το σπουδαίο, το μεγάλο, το γιορτινό γεγονός στο νησί μας και στην πόλη μας. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ανδρέα, να μας πεις λίγο τι θα περιμένει ο κόσμος να δει τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον. Καταρχάς, μάλλον να το ξεκινήσουμε από το αγωνιστικό κομμάτι. Τι θα δει ο κόσμος ό,τι αφορά το αγωνιστικό? Ο κόσμος θα δει, ξεκινώντας από το Σάββατο, τον αγώνα με αμαξίδιο από τα παιδιά από τον ΟΣΕΚΑ. Θα δει το παιχνίδι. Τρεις η ώρα να πούμε αυτό, με ελεύθερη ώρα, είσοδο. Με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο, είναι ελεύθερη είσοδο για όλο τον κόσμο. Ακολουθεί ο αγώνας των βετεράνων καλωσφαιριστών. All time stars με τους Rising Stars, με τα νέα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ. Πες μερικά ονόματα. Είσαι και εσύ μέσα σε αυτά τα σπουδαία παιδιά που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό. Είναι παιδιά που μπάσκετ. Πρέπει να είναι σε κάθε All-Star Game. Πρέπει να τιμάμε και σαν χώρα, αλλά και σαν σύνδεσμο, σαν ΕΣΑ και σαν οτιδήποτε. Είναι παιδιά που έχουν φέρει μετάλλια χρυσά. Είναι Παπαλουκάς, Διαμαντίδης,
Είναι Φώτσης, Παπα-Νικολάου, Ρετζιάς, είναι παιδιά που έχουν πάρει χρυσά μετάλλια με διαφορετικές περιόδους και διαφορετικές εθνικές ομάδες και έχουν βάλει το λιθαράκι τους στο να λεγόμαστε και εμείς μπασκετμπολίστες σήμερα, αλλά και να έχει φτάσει στο άθλημα εδώ που έχει φτάσει. Οπότε πρέπει να τους τιμάμε με αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Και θα τους τιμήσουμε όλοι όσοι θα είμαστε εκεί. Και την Κυριακή θα δούμε το μεγάλο αγώνα που δύο παρέες αθλητών φέρνουν τους φίλους τους και παίζουν μεταξύ τους. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Και θα δούμε την Team Καλάθης και την Team Ματσιούλης. Θα δούμε καρφώματα, θα δούμε την μια ομάδα από τη Σλοβενία, τους Dunkers που είναι καταπληκτικοί. Έχουμε τις leaders από τις Αλγκύρης που μας τιμάνε με την παρουσία τους για να δώσουν θέαμα. Έχουμε συναυλία στο τέλος του αγώνα. Είναι ένα event που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε οικογένειες. Είναι ο καλύτερος τρόπος να περάσει κάποιος την Κυριακή του. Και να πούμε και εδώ ότι το Σάββατο είναι δωρεάν είσοδο, την Κυριακή όμως τα εισιτήρια σχεδόν εξαντλούνται. Οπότε είναι μεγάλο το όποιος θέλει να έρθει πραγματικά να διαστεί. Να σπεύσει, θα λέγαμε. Είναι 7, 10 και 20 ευρώ τα εισιτήρια και νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή σίγουρα θα είναι sold out. Coach, Rising Stars, All Time Stars, την Κυριακή έχετε τη χαρά και την τιμή να κουουτσάρετε αυτά τα σπουδαία ονόματα του ελληνικού μπάσκετ. Θα είστε στον πάγκο με το Σταύρο το Μικονιάτη σε ό,τι αφορά τους βετεράνους του αθλήματος. Μου λέγατε νωρίτερα ότι τον Ανδρέα τον Γλυνιαδάκη τον είχατε και ως έφηβο στα κλιμάκια εδώ. Πείτε μας λίγο έτσι για αυτήν την εμπειρία που θα ζήσετε. Αυτό που έρχεται σε μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά. Νιώθω πολύ ιδιαίτερη χαρά. Είναι σημαντικό να βρεθώ με αυτά τα παιδιά, να βρεθώ με τους θρύλους του αθλήματός μας. Βέβαια. Με παιδιά τα οποία μέσα από τις μεγάλες διακρίσεις και επιτυχίες έχουν φέρει το ελληνικό μπάσκετ στα ψηλότερα σημεία του παγκόσμιου αθλητισμού. Δεν θα είναι μόνο αυτά τα παιδιά, όπως προηγούμενα προείπατε τα ονόματα των, πολλά παιδιά, των θρύλων αυτών, ας πούμε. Θα είναι και δύο κυρίες. Φυσικά. Στην ομάδα και Θεσσαλονίκων. Ναι, η κυρία Μάλτση και η κυρία Καλτσίδου. Σπουδαίες αθλήτριες. Κυρίες αθλήτριες που έχουν δώσει και αυτοί πάρα πολλά στον χώρο του. Και να σε διακόψω, όχι επειδή θέλω να παρατάσουμε, αλλά επειδή πρέπει να το κάνουν και άλλοι αυτό. Είναι η πρώτη φορά που σε All-Star Game της Α1 παίζουν δύο γυναίκες με την ομάδα των βετεράνων και τα κορίτσια αυτά θα τα βραβεύσουμε γιατί σταμάτησαν την καριέρα τους και έχουν προσφέρει πολλά. Αλλά είναι μια πρόταση δική μου. Δεν το λέω για να πενέψω. Έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή. Το λέω γιατί τώρα υπάρχουν Ελληνίδες αθλήτριες του μπάσκετ οι οποίες έχουν προσφέρει τόσα πολλά. Και είναι αφανής. Και πρέπει να τις τιμάμε και σε κάθε διοργάνωση και θέλουμε να γίνει παράδειγμα αυτό. Για να το ακολουθήσουν και άλλοι. Συνέχισε, κότσο. Αυτά τα παιδιά τώρα, οι άνδρες της ομάδας και οι κυρίες της ομάδας, είναι τα παιδιά που, όπως είπε και ο Ανδρέας, και μάλιστα αυτό που είπε ο Ανδρέας τον τιμάει και πάλι. Αυτά τα παιδιά με το ήθος, τη συμπεριφορά τους, τη συνεργασία τους, την αλληλεγγύη τους, είναι πρότυπα σήμερα για την κοινωνία. Σωστά. Και είναι πολύ σημαντικό να είσαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Πείτε μας τι θα τους πείτε πριν να βγείτε στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή πώς μπορείς να κουουτσάρεις τέτοιους αθλητές. Κοιτάξτε, εγώ θα τους πω να παίξουμε ένα man-to-man press με παγίδες στις γωνίες. Ανδρέα, προβληματίζεσαι. Όχι με τον κότσα. Προπόνηση έχετε κάνει καμία. Αυτό που θα πω στα παιδιά, γιατί ο καθένας μας κάνει την προετοιμασία του μετά που έμαθα αυτή την τιμητική διάκριση για μένα. Αυτό που θα πω στα παιδιά είναι 5 λέξεις. Είναι να χαρούν το παιχνίδι, να διασκεδάσουν, να απολαύσουν το παιχνίδι και βγαίνοντας από τα αποδυτήρια μέσα στο γήπεδο, να δώσουν μια μεγάλη αγκαλιά σε όλα τα παιδιά. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο και είναι βέβαιο ότι θα γίνει. Αυτό θα πω στα παιδιά. Τι να πείτε, και μαζί τους θα χαρώ κι εγώ που σας είπα. Είναι ιδιαίτερη χαρά. Μπορώ να πω ότι το Σάββατο θα είναι μία από τις 2-3 ευτυχέστερες μέρες της μπασκετικής μου ζωής.
Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Ανδρέα, υπάρχουν ωστόσο, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι για το οποίο, στο οποίο αναφερθήκαμε, υπάρχουν και σημαντικές κοινωνικές δράσεις. Έχουμε θελοντική αιμοδοσία, έχουμε επισκέψει σε ιδρύματα της πόλης, έτσι δεν είναι, και πολλά έχει κοινωνικά... Έχει πρωταγωνιστείς και σε ένα τρέιλερ ο Ανδρέας. Σωστά, για την οδική ασφάλεια. Ναι, έχουμε κάνει και κάποια τρέιλερ. Στην ουσία περνάμε ένα μήνυμα ότι δεν θέλουμε απλά να έρθείτε να μας δείτε. Προσφέρουμε στην κοινωνία και θέλουμε να αποτελούμε παράδειγμα και εκτός παρκέ. Γι' αυτό το λόγο θα επισκεφτούμε δύο ιδρύματα της πόλης. Έχουμε θελοντική αιμοδοσία που τρέχει. Έχουμε με τη συνδρομή της ECO, που είναι ο βασικός χορηγός του All-Star Game και της Basket League, έχουμε γυρίσει 4 σποτάκια για την οδική ασφάλεια, τα οποία θα παίζουν στα social media και έχουν ξεκινήσει ήδη να παίζονται, τα οποία είναι ένα παράδειγμα αλκοόλ, ταχύτητα, πώς μπορούμε να πούμε στους οδηγούς ότι ελάτε να δείτε ένα αγώνα μπάσκετ, αλλά να φροντίσετε να φτάσετε στο γήπεδο. Και κυρίως ο οδηγός της Κρήτης. Και πόσο μάλλον στην Κρήτη μας, που εντάξει, ο ΒΟΑΚ είναι ένα πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια και θέλαμε να περάσουμε ένα μήνυμα μέσα από αυτό. Και κυρίως ότι το πιο βασικό μήνυμα, να δουλεύουμε και κάποια σποτάκια, ότι το μπάσκετ ενώνει. Mm-hmm. Το μπάσκετ ενώνει άντρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια, αθλητές με καρότσι, βετεράνους, νέους, παιδιά από την Ευρωλίγκα, ενώνει προπονητές από κάθε χώρο, γίνονται σεμινάρια του ΣΕΠΚ, να το πούμε αυτό, γιατί από αύριο το απόγευμα γίνονται πολλές δράσεις. Έχουμε την παρουσία και του πολιτικού κόσμου που στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Οπότε το All-Star Game απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Κρήτη και έχει ένα μεγάλο φάσμα δράσεων που στην ουσία προβάλλει τον αθλητισμό. Πολύ σωστά και πάντα βέβαια με την χορηγία της ECO, που είναι αρρωγός και φέτος στην προσπάθεια του All Star. Έτσι και έχουμε και το event του Σαββάτου 12 το μεσημέρι, που και εκεί με διοργανωτή την ECO θα δούμε ωραία πράγματα. Θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Θα έχουμε και fan zone, τη λεγόμενη, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Στη δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη, πολύ σωστά. Και πραγματικά χωρίς την ECO δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα All Star Game. Για τέτοιο επίπεδο, βέβαια. Απλά έχει δείξει ότι η στήριξη αυτή που έχει η ECO προς το All Star Game και προς όλους εμάς έχει μεγάλο αποτέλεσμα. Έχουμε 2 sold out με απίστευτη επιτυχία και τηλεθέαση All Star Game. Οπότε περιμένουμε ακόμα ένα την Κυριακή. Όμορφες ιδέες που έχουν χαθεί στο παρελθόν επειδή δεν έχουν από πίσω ένα δυνατό χορηγό να σπρώξει όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε είστε πολύ τυχεροί και είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχει αυτός ο δυνατός χορηγός. Ακριβώς έτσι. Κύριε Τούλη, ένα διαφορετικό All-Star Game. Είπαμε πριν για την παρουσία των κοριτσιών στον αγώνα του Σαββάτου και φέτος όμως, σε ό,τι αφορά τον κεντρικό αγώνα αυτό της Κυριακής που θα αρχίσει να μαζεύεται ο κόσμος 4:30, δεν θα δούμε πλέον Έλληνες και ξένους στις δύο ομάδες. Βλέπουμε ένα μείγμα παικτών. Το team Καλάθης, team Ματσιούλης και έτσι μια μίξη. Ένα ωραίο θέαμα αναμένεται να απολαύσουμε. Πραγματικά όλα αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα στην ηγεσία των Ελλήνων καλαθοσφαιριστών και με τη συνεργασία του ΕΣΑΚΕ προσπαθούν κάθε χρόνο να υπάρχει καλύτερη ποιότητα μέσα στο γήπεδο και ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Σήμερα οι περισσότερες χώρες δημιουργούν αυτή την κατάσταση, όπως είπε ο Ανδρέας, με τους φίλους των παιδιών. Αυτό έγινε μέσα από ψηφοφορία και στην πρώτη θέση ήταν ο Νίκο Καλάθης και στη δεύτερη ο Ματσιούλης. Αυτοί οι δύο επιλέξαν τη δωδεκάδα από τα 24 παιδιά, ο καθένας επέλεγε. Μάλιστα. Κατά Σωστά. την κρίση του. Η κορυφαίοι του ελληνικού μπάσκετ. Είναι λοιπόν σημαντικό, θα είναι αυτό που είπε ο Ανδρέας. Εγώ ειλικρινά περιμένω με ιδιαίτερη χαρά το Σάββατο, τη μέρα του Σαββάτου. Και το Σάββατο και την Κυριακή. Για να είμαι κοντά στα παιδιά. Αλλά περιμένω και την Κυριακή για να χαρώ όλη αυτή τη διαδικασία με τα Σωστά. πλούσια event. Λοιπόν, να απευθύνουμε πρόσκληση λοιπόν σε όλους, σε μικρούς και μεγάλους, να δώσουν το παρόν σε αυτό το τριήμερο δράσεων, έτσι, Μαρία. Ναι, βέβαια, φυσικά. Λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ, να ευχαριστήσουμε και τους εκλεκτούς καλεσμένους. Θέλω να πω κάτι, δώστε μου μισό λεπτάκι. Αυτό που είπε η κυρία Πετρούτσου που δεν απάντησα. 16 χρονών με τον Ανδρέα ήμασταν μαζί, εγώ πάλι σαν προπονητής και ο Ανδρέας σαν παίχτης, σε αναπτυξιακά κλιμάκια της Κρήτης, με τη μεγαλύτερη τότε επιτυχία που ακόμα δυστυχώς μένει ακατάρρευτη. Είχαμε βγει τρίτη στην Ελλάδα. Μάλιστα. Με 16χρονο Ανδρέα. Να σας ευχαριστήσω όλους, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Κρήτη σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 18:00 το απόγευμα. Να είστε καλά.